Γιατί τόσο πεισματικά εν μέσω πανδημίας που κάθε μέρα αυξάνονται τα κρούσματα και κουνάτε τον κόδωνα κινδύνου για τον κορονοϊό και έτσι είναι, επιμένετε να έρθει για συζήτηση στην Ολομέλεια αυτό το νομοσχέδιο, αντί να κλείσετε τη Βουλή για 2 εβδομάδες ή τουλάχιστον να μένει ανοιχτή μόνο για τα επίγοντα και κυρίως ό,τι αφορά τον κορονοϊό, όπως ζήτησε το ΚΚΕ. Τι είναι το τόσο επίγον, όταν τα πάντα με νόμο κλείνουν και απαγορεύεται να λειτουργήσουν για λόγους πρόληψης της διάδοσης του ιού. Γιατί τόσο επιμονή, ενώ υπάρχουν κρούσματα κορονοϊού και στη Βουλή. Και πολλοί εργαζόμενοι από το προσωπικό και βουλευτές έχουν μπει σε καραντίνα. Το προσωπικό της Εθνικής Τράπεζας που είναι στη Βουλή μπήκε εξ ολοκλήρου σε καραντίνα. Ήρθαν εργαζόμενοι από άλλα καταστήματα. Ζουν στην κυριολεξία μέσα στην ανασφάλεια για την προστασία της υγείας τους. Ούτε ανανέωση του αέρα δεν κάνουν. Γιατί η έξω πόρτα και φαίνεται είναι κλειστή. Επιτέλους, στοιχειώδη μέτρα και αερισμού. Πώς απ' τη μια στο χθεσινό διάγγελμα ο κύριος Μητσοτάκης λέει «Δεν θέλουμε τη διασπορά του ιού για να μην υπάρξουν ανθρώπινα θύματα» και την ίδια ώρα να μην παίρνονται μέτρα έστω για προσωρινό κλείσιμο της Βουλής. Είναι επικίνδυνο, είναι εγκληματικό αυτό που κάνετε σήμερα και το μόνο που σας ενδιαφέρει είναι να μην μπουν σε καραντίνα τα προνόμια και τα κέρδη επιχειρηματικών ομίλων και κυρίως των εφοπλιστών. Στοιχειοθετείτε, μάλιστα, στο περιεχόμενο όλου του νομοσχεδίου, αφού πρώτον, περνάτε φωτογραφικές διατάξεις που διευκολύνουν και εξυπηρετούν το κινέζικο μονοπόλιο της Κόσκο για να ξεκινήσει άμεσα, γρήγορα, χωρίς εμπόδια, την κατασκευή του τουριστικού λιμανιού, καταστρέφοντας την ωραιότερη περιοχή του Πειραιά, την Πειραϊκή. Καταστρέφοντας και πολιτιστική κληρονομιά των τυχών του Θεμιστοκλή. Παρευρεθήκατε στα εγγένεια χωρίς να έχει εγκριθεί η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων σαν σύνολων νέων και παλιών έργων που έχει γνωρίσει πάρα πολλές αντιδράσεις ακόμα και αυτών που είναι υπέρ του έργου. Τώρα με άρθρα ακόμα και αυτό που αναφέρεται στις πλωτές εξέδρες, αλλάζετε τη σχετική νομοθεσία ώστε να μην χρειάζεται έγκριση από το Υπουργείο Πολιτισμού και το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Βεβαίως, το σχετικό άρθρο το ετοίμασε ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν το ολοκλήρωσε και ας το καταψηφίζει. Δεύτερον, προωθείτε τις προκλητικές αξιώσεις των εφοπλιστών στην ακτοπλοεία. Γενικότερα στις θαλάσσιες μεταφορές για τη διασφάλιση της κερδοφορίας του εφοπλιστικού κεφαλαίου μέσα από την ένταση εκμετάλλευσης των αυτεργατών. Θέτοντας ακόμα και σε κίνδυνο την ίδια την ασφάλεια της ζωής ναυτεργατών, επιβατών, εργαζομένων και αυταπασχολούμενων και των κατοίκων των νησιών. Ουσιαστικά, προωθείτε την πλήρη εφαρμογή του κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις θαλάσσιες μεταφορές, που συνδυάζεται απόλυτα με την αντιλαϊκή στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ευρώπη 2020. Με αλλαγές στο νομοθετικό πλαίσιο και νέα προνόμια στο κεφάλαιο. Έτσι, η ναυτιλιακή βιομηχανία αντιμετωπίζεται σαν ενιαίο σύνολο που θα συμπεριλαμβάνει μεταφορές, λιμάνια, ναυπηγεία, πλατφόρμες εξόρυξης και μεταφορές πετρελαίου, φυσικού αερίου και εμπορευμάτων. Και σε όλα αυτούς έχετε απέραντα προνόμια και σε αυτό το νομοσχέδιο. Και βέβαια, παραμερίζεται ό,τι εμπόδια υπάρχουν και τα τελευταία για την ένταση της εκμετάλλευσης των εργαζομένων. Εξάλλου, στην ακρόαση των φορέων, ό,τι ζήτησε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Επιβατικού Ναυτιλίας, αφού βεβαίως από πριν χαρακτήρισε θετικό το νομοσχέδιό σας, το υλοποιήσατε μέσα από τις τεχνικές βελτιώσεις και τις τροπολογίες. Όπως λήψη μέτρων από την κυβέρνηση για να εκτελούνται
δρομολόγια, όπου θα υπάρχει επέκταση της χειμερινής περίοδου μέχρι τις 31 του Οκτώβρη, με μείωση των συνθέσεων των πληρωμάτων. Δηλαδή, μείωση των οργανικών συνθέσεων ακόμα και ως 50% τους χειμερινούς μήνες. Μιλάμε για συνθήκες γαλέρας και ημερήσιο χρόνο εργασίας πάνω από 10 ώρες δουλειά. Ουσιαστικά, κατάργηση των διπλών πληρωμάτων στα ταχύπλοα σκάφη και νέα μείωση των οργανικών συνθέσεων των συμβατικών καραβιών. Όλα για τη μεγιστοποίηση της κερδοφορίας του κεφαλαίου μπρος το κέρδος των εφοπλιστών, η ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής πάει περίπατο. Τρίτον, συνεχίζεται στην ίδια ρότα με την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ βεβαίως από πριν. Γι' αυτό, αν θέλετε, το ΠΑΣΟΚ ψηφίζει το νομοσχέδιο και ο ΣΥΡΙΖΑ ψηφίζει την πλειοψηφία των άρθρων σας, καταψηφίζοντας όμως το νομοσχέδιο. Υποκρισία. Δεν έχει ακόμα ο κύριος Γεγέρογλου, δεν έχει εκφράσει. Προωθείτε λοιπόν, όπως και οι προηγούμενοι, τον παραπέρατε μαχισμό του δικτύου ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών σε ζώνες εκμετάλλευσης, σπάσιμο του ενίου χαρακτήρα της ακτοπλοείας, επιδεινώνοντας παραπέρα την απαράδεκτη κατάσταση που επικρατεί στην εξυπηρέτηση των νησιών. Με διάταξη που περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο, προωθείται η διαμόρφωση νέου κανονισμού του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών με αυξημένες αρμοδιότητες των Υπουργών Ναυτιλίας που θα βγει στο μέλλον. Δηλαδή, μας ζητάτε να ψηφίσουμε άδειο πουκάμισο και πολλές τέτοιες υπουργικές αποφάσεις είναι διάσπαρτες στο νομοσχέδιο. Τέταρτον, οι εφοπλιστές ακόμα πιο ενεργά θα καθορίζουν τις τιμές των εισιτηρίων και τα ναύλα των εμπορευμάτων, τη συχνότητα των δρομολογίων, των καραβιών, με κριτήριο πάντα την αύξηση της κερδοφορίας τους. Χαρακτηριστικά, ενώ η κρατική χρηματοδότηση στους εφοπλιστές συνολικά του ακτοπλοϊκού δικτύου εκτινάχθηκε στα 250 εκατομμύρια, επιπρόσθετα, οι εφοπλιστές μέσα σε 9 μήνες, Απρίλης του 2019 ως Γενάρη του 2020, αύξησαν τα ναύλα στην ακτοπλοεία, περιορίζοντας δραματικά την πρόσβαση στις θαλάσσιες συγκοινωνίες για τη λαϊκή οικογένεια, τους νησιώτες εργαζόμενους και τους αυταπασχολούμενους. Πέμπτον, παραμένει το πρόβλημα των παρήλικων υποσυντήρητων καραβιών, φορτηγών, άνω των 30 ετών, με μεγάλους κινδύνους για την προστασία της ανθρώπινης υγείας στη θάλασσα και το περιβάλλον, και ας θυμηθούμε και το ναυάγιο της Αγία Ζώνη και τα άλλα σαπιο κάραβα που οδήγησαν. Ενώ είναι σε εξέλιξη η ένταση επιθετικότητας των εφοπλιστών με τη στήριξη που παρέχει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, όπως βεβαίως και οι προηγούμενοι του ΣΥΡΙΖΑ, σε όλες τις ειδικότητες ναυτεργατών. Στα ποντοπόρα, στην ακτοπλοεία, στην κρουαζιέρα, στα παρθμαία, στα ρημουλκά, ναυαγοσωστικά και όλες τις κατηγορίες καραβιών για την κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Αλλά και με δραματικές περικοπές στην κοινωνική ασφάλιση, στην υγεία, την πρόνοια, τη μείωση των οργανικών συνθέσεων, όλα για το κέρδος των εφοπλιστών. Έκτον, ενισχύεται μέσα από το μεταφορικό ισοδύναμο με νέες επιχορηγήσεις στους ακτοπλώους εφοπλιστές. Αυξήθηκε δηλαδή η έμεση επιδότηση μέσω του μεταφορικού ισοδυνάμου. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ έδωσε 150 εκατομμύρια και αυτό αυξήθηκε στα 170. Έχετε συνέχεια και συνέπεια στην ενίσχυση του εφοπλιστικού κεφαλαίου. Αντίστοιχα, αυξήσεις φωτιά στα εισιτήρια. Δύο διαδοχικές μέσα σε ένα χρόνο. Έβδομον, προωθείτε την παραπέρα στρατιωτικοποίηση του λιμενικού σώματος
για να το χρησιμοποιήσετε ενάντια σε αγώνες για τα δικαιώματα και τις διεκδικήσεις του ναυτεργατικού ταξικού κινήματος. Ενισχύετε τα κλιμάκια ειδικών αποστολών λιμενικού που λειτουργεί ως επιχειρησιακός βραχίωνας. Στην πράξη είναι για την καταστολή σε ξεριζωμένους πρόσφυγες, μετανάστες, αλλά και στους ναυτεργάτες. Θυμόμαστε καλά τις πολιτικές επιστρατεύσεις και την ομή επέμβαση των ειδικών δυνάμεων της ΚΕΑ Βατραχανθρώπων με εντολή των εφοπλιστών και των κυβερνήσεων του κεφαλαίου ενάντια σε αγωνιστικές απεργίες κινητοποιήσεις των ναυτεργατών. Βέβαια, περνάτε και ορισμένα αιτήματα του λιμενικού σώματος που έπρεπε από χρόνια να έχουν ικανοποιηθεί, όπως είναι στεγαστικές ανάγκες, συνυπηρέτηση, επίδομα, χρόνο υπηρεσίας, φάρμακα και άλλα, που το ΚΚΕ είχε αναδείξει με ερωτήσεις και άλλες παρεμβάσεις. 8. Αλλάζετε τη σύνθεση σε μερικές επιτροπές, όπως την ΕΣΑΛ, τεχνοκρατικό όργανο και μάλιστα γνωμοδοτικό, όχι αποφασιστικό, για να περάσετε εύκολα, γρήγορα, στα σκοτεινά της ιδιωτικοποίησης των λιμανιών. Εμείς λέμε, δεν ήταν ότι το καλύτερο, όμως το χρησιμοποίησατε και εσείς και οι προηγούμενοι, για να ρυθμίζετε ανταγωνισμούς μεταξύ συμφερόντων ή ακόμα και να ευνοείτε μερικά από τα συμφέροντα αυτά. Δεν ανέχεστε ούτε καν τους υπαλλήλους εμπειρογνώμονες, επειδή δεν είσαστε σίγουροι τι μπορεί να μαθευτεί προς τα έξω. 9. Αναγγείλατε την κατάργηση της Δημόσιας Αρχής Λιμένων. Η δημιουργία της ήταν ένα τερτύπι του ΣΥΡΙΖΑ, δήθεν για διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος, όταν ξεπούλησε και το τελευταίο τμήμα του λιμανιού του Πειραιά, τον ΟΛΠ, στο μονοπόλιο της Κόσκο. Βέβαια, όλοι μαζί το συμφωνήσατε και το ψηφίσατε. Όμως, με τη συμβολή των πολιτικών υπαλλήλων του Υπουργείου Ναυτιλίας, τους οποίους επιδεικτικά αγνοείται σε όλο το νομοσχέδιο, και αυτό είναι απαράδεκτο, ωστόσο βοήθησαν, συμβάλανε στην ανέλκυση ναυαγίων. Και κυρίως στη Σαλαμίνα, που τη χρησιμοποιούν σαν νεκροταφείο σαπιοκάραβων, είχε μπει ένας προγραμματισμός. Και εδώ το λέω και το φωνάζω, συγκρούονται αντιτιθέμενα συμφέροντα μεταξύ τους. Γι' αυτό δεν θεωρούμε και τόσο αθώα την κατάργησή της. Μάλιστα, χωρίς να περιέχεται ειδικό άρθρο στη διαβούλευση και πριν λίγα λεπτά μας δώσατε τις τροπολογίες, δημιουργεί πράγματι πρόβλημα. Αυτή είναι η τροπολογία που δώσατε πριν από λίγα λεπτά και έχετε την απέτηση με τις διαδικασίες fast track να τις διαβάσουμε και να σας και να ψηφίσουμε. Όμως θα επιμείνω σε κάτι, γιατί είναι πιο χαρακτηριστική περίπτωση, η περίπτωση του Sea Diamond στην καλδέρα της Σαντορίνης. 12 ερωτήσεις έχει κάνει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος σε διαφορετικές κυβερνήσεις. Τελικά, στη ατέλη του Γενάρη παραδόθηκε η πραγματοσύνη σχετικά με το εφικτό της ανέλκυσης του πλοίου, του ναυαγίου. Προέκυψε εκδήλωση ενδιαφέροντος. Και ο κύριος Υπουργός, 4 μέρες πριν τη λήξη της προθεσίας, της προθεσμίας, έδωσε εντολή ανάκλησης της διαγωνιστικής διαδικασίας. Τώρα, με την κατάργηση της ΔΑΛ, εμείς σας ρωτάμε, την ανέλκυση στο κουφάρι του Sea Diamond που ρυμπαίνει, τι θα το κάνετε, δεσμεύεστε? Υπάρχει απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που είχαν προσφύγει κάτοικοι του νησιού, θα την αγνοήσετε? Καταθέτουμε τη χτεσινή δραματική ανακοίνωση που αποκαλύπτει τι παίζεται, τη συντονιστικής
Επιτροπή των κατοίκων. Α, ωραία, φοράτε γάντια, μπράβο. Δέκατον. Επανέρχεται η αρμοδιότητα ελέγχου πλοίων των ιδιωτών σε κρατική υπηρεσία που η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ είχε καταργήσει. Όμως φαίνεται να είναι στα χαρτιά και ξεδοντιασμένη. Πότε προβλέπεται να λειτουργήσει? Ποιοι θα ελέγχουν τη δουλειά των επιθεωρητών? Τελικά, ούτε τα μεγάλα μονοπόλια νεογνώμονες, ούτε επανασύσταση του κλάδου ελέγχου πλοίων στα πλαίσια του λιμενικού σώματος αποτελεί λύση για τον ουσιαστικό έλεγχο της αξιοπλοείας των καραβιών. Τη στιγμή που υπάρχει έμπειρο εργατικό δυναμικό και επιστημονικό προσωπικό, μηχανικοί, ναυπηγοί, μηχανολόγοι, πλοίαρχοι και μηχανικοί εμπορικού ναυτικού, που με το σύγχρονο εξοπλισμό μπορούν να ελέγξουν την αξιοπλοεία των καραβιών. Αλλά εδώ τίθεται και μπαίνει εμπόδιο, είναι τα κριτήρια των ελέγχων και ο στόχος που βάζεται. Τα πάντα στην καπιταλιστική ανάπτυξη το βάζετε σαν προτεραιότητα, προκειμένου να εξυπηρετηθούν αποκλειστικά η κερδοφορία του κεφαλαίου. Σε ό,τι αφορά την ναυτική εκπαίδευση, είναι μια μεγάλη αμαρτία όλων σας. Υποβαθμίζετε τη δημόσια ναυτική εκπαίδευση για να ενισχύσετε την ιδιωτική, ντροπή. Καταψηφίζουμε λοιπόν το αντιλαϊκό, αντεργατικό, κατασταλτικό και αντιπεριβαλλοντικό νομοσχέδιό σας. Η πολιτική της ιδιωτικοποίησης και παραχώρησης λιμενικών υποδομών σε ομίλους και υπεριαλιστικά κέντρα με ανταγωνιστικά σχέδια, η στιγνή εκμετάλλευση των αυτεργατών με τσακισμένα δικαιώματα υπονομεύουν αντικειμενικά τη δυνατότητα που υπάρχει σήμερα για γρήγορη, ασφαλή και φτηνή μεταφορά του λαού και των εμπορευμάτων με προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων, με ισόρροπη παρέμβαση του ανθρώπου στο περιβάλλον. Λύση είναι η αξιοποίηση της γεωστρατηγικής θέσης της χώρας και των ευρύτερων λιμενικών υποδομών σε όφελος του λαού, με κοινωνικοποίηση του συνόλου των συγκεντρωμένων μέσων παραγωγής, με επιστημονικό κεντρικό σχεδιασμό, αλλά και αλλαγή σε επίπεδο οικονομίας και εξουσίας. Ακόμα και η πανδημία δείχνει ότι το καπιταλιστικό σύστημα είναι τελείως σάπιο. Δεν μπορεί να δώσει λύσεις στα προβλήματα των ανθρώπων. Μόνο βάσανα δίνει, γι' αυτό η ανατροπή του έπεσε σαν αίτημα σε όλους.